Της κακομοίρας. Άκουσες τη δουλειά. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται πως το πεις πιστέρα μου, το παιδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης. Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλησπέρα και καλή σας εβδομάδα. Μετρόπολης 95,5 FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4. Κακομοίρας πρόκειται να γίνει. Με τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση των ήχων. Τον Εμίλιο Γαβριλίδη στο production. Τον Θανάση Καζαμπάκα στο production. Την Εύη Γιώτη και την Λίλα Γουλιώνη στην γραμματιακή υποστήριξη. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο και τον Γρηγόρη Κόκκινο στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Γράφετε 9.55, αφήνετε και ενώ γράφετε το μήνυμα και το στέλνει στο 54.340. Μετρόπολης 95,5, γράφετε ό,τι μήνυμα θέλετε. Οι φίλοι οι οποίοι ακούτε από το εξωτερικό ή όσοι δεν έχετε μονάδα στο κινητό, επικοινωνείτε μαζί μας στη σελίδα μας στο Facebook. Με τον Ολυμπιακό να κερδίζει δύσκολα, πολύ δύσκολα, την ομάδα της Ξάνθης με 2-0. Με τον Παναθηναϊκό να σκοτάφτει στην Κέρκυρα, η Κέρκυρα η οποία πέρα από τον ΠΑΟΚ έχει δυσκολεύσει τη ζωή και του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ. Με τον Ηρακλή να μην κερδίζει ούτε τη Βέρεια σε ένα παιχνίδι 6 βαθμών όπως ήταν αυτό του Σαββάτου. Και γενικότερα με την αγωνιστική να μην έχει κάτι το ιδιαίτερο, με αρκετά στον χώρο της Football League, τα οποία τα ακούσατε, με τον Άρη να κερδίζει αλλά να συμβαίνουν πολλά έξω από το γήπεδο κατά την είσοδο και κατά την έξοδο των οπαδών του Άρη, και με την αγωνιστική να ολοκληρώνεται σήμερα με την αναμέτρηση ανάμεσα στον ΠΑΣ Γιάννα και τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ξεκίνησε στο 2-10 το διπλό και αυτή τη στιγμή Κωστή είναι στο 1-40. Ξεκίνησε το διπλό 2-10. 2-40 τον είχε ο ΠΑΟΚ το διπλό. 2-40, πάλι σαρδάμ κάνεις. Την Πέμπτη 2-40 ήταν. 2-10 δεν ήταν, έπεσε μετά. Πάλι τα. Αφού δεν το ξέρεις. Άστο, το ψάξαμε. Είμαι σίγουρος τώρα, το 2-10. 100%. Πάμε παρακάτω. Αυτό είναι Πέμπτη, ε. Τι Πέμπτη είναι. Αυτό είναι Πέμπτη, το κουπόν του ΟΠΑΠ. Τι λέει. Το ανοίγουμε. Άνοιξε. Επειδή είσαι σίγουρος. Άντε, να δούμε πόσο ήταν. Την Πέμπτη. Μόλις άνοιξε δηλαδή. Εσύ είπες 2.40. Ναι, 2.40. Τι στοίχημα βάζεις. Τους καφέδες σήμερα και αύριο. Τους καφέδες σήμερα και αύριο. Εγώ λέω 2.10. Ναι. Λοιπόν. Το διπλό του ΠΑΟΚ. Ναι, πάει στο γρήγορα, ό,τι είναι. Είναι 2.05. Άρα. Χάσαμε και οι δύο. Όχι, έχασες εσύ. Ο, δεν έχασα. Εγώ είπα 2-10. 2-0-5 είναι. 2-10 ήταν. 2-0-5. Δηλαδή πόσο ξεφτύλα μπορεί να είσαι. Πόσο έπεσε. Έπεσε το 1-50. Ναι, αυτό πώς μεταφράζεται. Εσύ που είσαι μέσα στα πράγματα. Πώς το μεταφράζεις. Ότι τι. Ότι ο κόσμος παίζει διπλό. Δηλαδή το φορτώσανε διπλό. Ναι. Όλοι. Και λέει η εταιρεία τι. Πες στον κόσμο. Η εταιρεία προστατεύει τα συμφέροντά της. Ναι. Λέει τι ρε παιδί μου, ότι τι, θα βγει διπλό και να μην του πληρώσει αυτούς όλους. Φορτώθηκε στο διπλό, από τον κόσμο. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Από, ξέρεις μάλιστα από όταν 2-0-5. Από τις 16 του Γενάρη, όχι από τις 19. Ε, ωραία. Από τότε ήταν. Και τώρα έπεσε ένα 50. Έπεσε ένα 50. Φορτώθηκε πολύ. Ο στοιχηματικός αναλυτής βέβαια που έβγαλε πριν ο... Ποιος? Γιώργος Ομπούζος. Ποιος είναι αυτός, ποιος είναι, δεν τον άκουσα. Ένας κύριος ο οποίος. Κύριος που κινείται η κουμαρτζή. Βγαίνει και στον Κυριάκο το Θωμαίδη. Τι είναι αυτός ο άνθρωπος, ρε παιδί μου, στοιχηματικός αναλυτής. Βλέπει είναι. Πονταρίσματα, βλέπει τι γίνεται. Βλέπει τι γίνεται. Είπε και... ότι δεν έχουν παιχτεί πολλά λεφτά. 40.000 ευρώ. Μάλιστα. Άμα δεν παίχτηκαν πολλά λεφτά, τότε γιατί το κατεβάζουν. Έλαμπτε. Ο στοιχηματικός αναλυτής. Έλαμπτε. Ωραία. Θα φανεί το απόγευμα. Για κάνε προγνωστικό. 7 συν. 0-3 είναι το μάτς. Πώς είναι? 0-3. Εντάξει. 9,5 φράγκα στον ΟΠΑΠ. 0-3, 9,5 φράγκα. Ναι. Μάλιστα, τέλειωσε. Σου αρέσει? Το 0-2 μ' αρέσει πιο πολύ. Σου αρέσει πιο πολύ. Μ' αρέσει πιο πολύ. Κακός αγωνιστικός χώρος. Ναι. Του ΠΑΣ Γιάννα. Τι σύνδεση θα κατεβάσει ο Ιβίτς?
Τι είναι στα. Δεν ναι. γνωρίζω. Θα πάει δηλαδή, ρε παιδί μου, όπως το Γρίνιο, ή θα πάει. Πραγματικά όπως... δεν το γνωρίζω. Δεν το γνωρίζει εσύ αυτό. Μάλιστα. Πραγματικά δεν το γνωρίζω. Οι ρεπόρτερ τι γράφουν. Πηγαίνει, είναι καθοδόν ο Γιώργος Ζαΐρης. Είναι καθοδόν. Ναι. Βγάλε τον Γιώργο τον Ζαΐρη. Αργότερα. Φίλο σου. Εντάξει. Και συνεργάτους και τα λοιπά. Πες τώρα, εσύ Γιώργο, πώς θα κατέβει. Για σένα είναι βασικός παράγοντας το να ποντάρεις under ή over δηλαδή. Ναι. Γιατί δηλαδή, παίζει τρεις στόπερ. Αν ο Πάο κατέβει. Τρεις στόπερ παίζει. Άντε, αν ο Πάο κατέβει με τρεις στόπερ, θα το παίξεις under. Under, ναι. Αν παίξει διαφορετικά, θα το παίξει τρεις στόπερ παίζουν κι αυτοί. Δηλαδή, αυτοί παίζουν Μιχαήλ Καρανίκα σκόντρα, τον καλό Πασχαλάκι, Ναδάλες που κουβάλα δεξιά-αριστερά, Κώστα Κοζορώνη Κούτρης, Κόντε Μπαμπουλού. Καλή σύνθεση. Ο Πάοκ πάει Βάρελα, Μαλεζά Κρέσπο, Μάτο δεξί Μπακά Γλέοβατς, Ζημιρότ. Τσίμιρότ. Ναι. Τζάλμα Κάμπος Κανίας, Μιστακίδης Αθανασιάδης. Πονηρό. Πονηρό. Δηλαδή κλείνει. Δίνει δύναμη στον αέρα. Κλείνει και φεύγει. Με Μιστακίδη γρήγορο, Τζάλμα Κάμπος γρήγορο, Τζίμιρότ γρήγορο, Μάτο γρήγορο, Λέοβατς γρήγορο, με χαλάει ο Αθανασιάδης. Εδώ. Και ψηλά κορμιά και εδώ. Εξακολουθεί ο Ίβιτς με το κόμπλεξ του με τον Περέιρα. Επιμένει στον Αθανασιάδη. Ξανά επιμένει στον Αθανασιάδη. Ξέρεις γιατί επιμένει στον Αθανασιάδη. Για να μπορέσει να τον πουλήσει. Εγώ λέω, ορίστε. Για να μπορέσει να τον πουλήσει. Συμφωνώ απόλυτα. Συγχαρητήρια, συμφωνώ μαζί σου. Είμαστε συμπλέουμε. Σου λέει αυτόν τώρα εδώ. Πρέπει να τον βάλουμε, πας και τον πουλήσουμε. Ή θα τον αχρηστέψω. Ναι. Και θα πετάω τόσα λεφτά. Ναι. Και έχω πετάξει τόσα. Άρα ο Πάοκ. Ή θα του δώσω ευκαιρία. Άρα ο Πάοκ. Για και ό,τι πάρω κέρδος. Ναι. Άρα ο Πάοκ αυτή τη στιγμή, μια και ο στόχος του είναι εφικτός. Mm-hmm. Δηλαδή να μπει στην πεντάδα, κυνηγάει την Ξάνθη και χαίρεται που έχασε από τον Ολυμπιακό η Ξάνθη. Όπως χαίρεται ο Παναθηναϊκός, χαίρεται και η ΑΕΚ, βεβαίως. Γιατί αυτοί κυνηγάνε την Ξάνθη, η οποία και αυτή λέει: εγώ Ολυμπιακό δεν μπορώ να πιάσω. Γιατί θα χάσω. Πάμε εκεί, θα πάμε. Περίμενε. Ένα-ένα ρεσί. Και επιμένει στον Κλάους. Και ξαναεπιμένει στον Κλάους. Πτώμα ο Κλάους. Δεν μπορεί, βρωμάνε τα πόδια του Κλάους. Γιατί τον βάζει. Του είπανε από τον ΠΑΟΚ, βάλ τον να πούμε για να τον πουλήσουμε. Η εταιρεία λοιπόν λέει μια λογική εξήγηση. Σας τη δίνω εγώ. Ο Περέιρα δεν μπορούμε να τον πουλήσουμε. Τριαντάρης είναι πιο πολύτιμος από τον Κλάους. Ειδικά σήμερα σε 5-3-2 να φεύγει με Μιστακίδη, να φεύγεις με 5 γρήγορους αντί με 4. Είναι χάρμα οφθαλμών να φύγεις εκεί πέρα στο χώρο. Εντάξει. Αλλά τι να κάνουμε λέει. Δεν τον βάζουμε. Γιατί ας πούμε κατά κάποιο τρόπο θέλουμε να τον πουλήσουμε. Ό,τι πάρουμε από αυτή τη σαβούρα, γιατί έχει γίνει σαβούρα ο Κλάους τώρα. Και τον επιμένουν για αυτό το λόγο που συμφωνώ 100% μαζί σου και είναι πάρα πολύ εύστοχη η παρατήρησή σου. Γεια σας παιδιά, να σας πω ότι για τον αναλυτή είπε ότι κατέβασε το ποσοστό για να μην πληρώσουν πολλά στοιχηματικές. Δημήτρης από Κατερίνη, 40 χιλιάρικα φίλοι επί 2 είναι 80 χιλιάρικα. Ναι. Οι εταιρείες με το ποντάρις έχουν κερδίσει 20%. Πιθανόν να... Έχουν κερδίσει 20%. Αν ναι. συζητάμε ναι. ότι οι εταιρείες κινδυνεύουν να πάθουν ζημιά, αν θα πληρώσουν 2 φράγκα στο διπλό του ΠΑΟΚ, τότε γελάει ο κάθε πικραμένος. Δεν μπορεί να είναι τεχνητό να τραβήξουν όλοι και θα πούνε: α, αφού ο ΠΑΟΚ θα κερδίσει, να τα βάλουμε όλα στο διπλό και να παιχτεί το μάτς και να έρθει χι ή άσος και να χαθούν και εκεί χρήματα. Παίζει και αυτό το πράγμα. Δεν παίζει, εσύ που είσαι κουμπαρτζής, τι λες. Ορίστε. Δεν κατάλαβα. Επανέλαβε και πάλι το σχόλιο. Άστο να πάει στο διάλογο. Πάμε στα επόμενα. Επανέλαβε το επανέλαβε. Άστο τι πάλι τα ίδια. Δεν παίζει το. Λέω, αν παιχτούν πολλά. Κατεβάζουν ναι. το ποσοστό και παιχτούν πολλά και στο διπλό πάλι. Θα πέσουν όλοι στο διπλό. Ναι. Παιχτεί το μάτς κανονικά και βγει χ. Πάλι δεν κερδίζει ο Μπουκ. Εννοείται. Αυτό είναι. Πάμε παρακάτω. Ο Μπουκ από την ώρα που έχει ποντάρει κερδίζει. Πάμε. Λοιπόν, έβλεπες ότι η Ηρακλής θα κερδίσει. Έβλεπα, ναι. Σου είπα, μη δίνεις Ηρακλή. Γιατί είσαι κατσίκι. Είμαι κατσίκι. Είσαι καντέμι. Είμαι καντέμι. Είσαι γουρσούζη. Είμαι γουρσούζη. Είσαι ό,τι μπορεί είμαι να είμαι ό,τι θέλει. Μη το δίνει, δραπέ. Μη το δίνει. Λοιπόν. Τα πιστεύει αυτά εσύ. Φυσικά ότι και... αν το έδινα, ας πούμε, χ, θα βγει άσος. Δεν είπα κάτι τέτοιο. Ναι. Είπα ότι η αρνητική σου ενέργεια και αύριο επηρεάζει. Η αρνητική μου αύριο. Λοιπόν. Πώς σου φάνηκε ο Ηρακλής, εγώ τι το έδωσα. Χ. Γκολ-γκολ. Γκολ-γκολ, ναι, μπράβο. Γιατί. Εμένα θα μου πεις εσύ. Γιατί μπορεί να το έδωσα γκολ-γκολ. Εμένα πες μου. Τι. Ξέρω ότι ο Ηρακλής έχει δείξει όλα τα παιχνίδια ψυχή. Ψυχή έδειξε. Ναι. Και παλεύει. Παλεύει. Και... καρπόζυλο ο Ηρακλής. Ναι. Κάνει ό,τι μπορεί. Κάνει ό,τι μπορεί ένα γκολ θα το βάλει. Α, μπράβο, ναι. Από άμυνα πώς πάει ο Ηρακλής. Από άμυνα. Έχει θέματα. Καταλαβαίνεις γιατί το δίνω γκολ. Μπράβο, ρε Γρηγόρη.
Δηλαδή έφυγε ο Μπαρτολίνη. Έφυγε ο Μπαρτολίνη. Δεν παίζει ο Ζιαμπάρης. Δεν παίζει ο Ζιαμπάρης. Παίζει με τον Στάμου, τον εραστή του λάθους. Ναι, ο Στάμος. Τι να περιμένω εγώ τώρα. Κοίτατε, τον Τζανετόπουλο δεν σας βγήκε. Με συγχωρείτε, τι να περιμένω εγώ τώρα. Και έχεις και τον προπονητή σου. Κασκαβάλας. Καλό παιδί. Κάτσε ρε παιδί, κάτσε ρε λίγο ρε. Τον Κασκαβάλας. Βάζει το στόπερ το Ρούσο δεξιά. Ούτε να πλευροκοπήσει μπορεί, ούτε τίποτα. Και αφήνει έξω τον Καραγκούνη. Είναι αδυνατόν. Ευτυχώς. Καραγκούνης έξω. Λοιπόν, έχει το Σαρμπόγκ. Αυτός εδώ ο γράφας έξω αριστερά. Ευτυχώς που είναι μαύρος και τα χάνει. Εκπληκτικός το ενασμένα. Το διέλυσε το Ρούσο. Το διέλυσε. Και βλέπω μια βέρεια στο δεύτερο ημίχρονο. Όταν έπεσε ο Δόνης. Ο Δόνης ήταν καλός. Άντεξε όσο άντεξε. Για 90 λεπτά δεν ήταν. Φούσκωσε. Δεν σαν τον παπά του. Σαν το παγόνι φούσκωσε στο δεύτερο ημίχρονο. Μαζί με τον άλλο τον Αγγελόπουλο που έχει 17 αιματοκρίτη. Εντάξει, σας πήρε το κέντρο ο Τόμας με τον Μπαλάβα και τι και γίνεται. Στο τέλος και τι γίνεται. Έπρεπε να κερδίσει και η Βέρεια 1-3. Έπαιξε μια μπάλα η Βέρεια στο δεύτερο ημίχρονο. Καλύτερη. Φανταστική. Τι έκανε. Πήραν αυτοί ένα μπέκτη μπελάιντ, πώς το λένε. Μάπα το καρπούζι. Αφήσαν οι Φελί έξω τον Άρτσε. Μόλις πετάει τον Άρτσε μέσα. Σαρλόκ και ο Λινάρδος που είναι οχτάρι και το βάζει στη γραμμή, ωραίος έκλεινε προς τα μέσα. Η τρίτη αλλαγή, η δεύτερη αλλαγή ο Τόνι Κάλβο, παίζει με τέσσερις. Τόνι Κάλβο, Σαρλόκ, Άρτσε και Λινάρδος, σε διέλυσε. Ο Δόνης με τον Αγγελόπουλο, φέρεπε με ο να Δόνης πάμε. Καλός ήταν. Ο Δόνης ήταν καλός, αλλά μέχρι το 50. Μετά έπεσε, καθάρισε βιολογικά. Δεν έχει ρυθμό. Αν δεν έχει παιχνίδι. Δεν έχει ρυθμό το παιδί. Για ναι, τους δεν το κατηγορούμε. Δεν έχει παιχνίδι. Δεν έχει. Ο Τζανετόπουλο βγήκε μάπα το καρπούζι. Οι άλλοι είχαν τρεχαλατζίδες, ο Λεωζίνιο δεν μαρκάρει να γίνει τρίτο, σε διαλύσανε. Και πάλι καλά, και πάλι καλά που πήρανε το, που πήρες και τον πόντο. Γιατί αύριο που δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει, να κάνεις διπλό, να πάρεις και την Κέρκυρα και να πας 6 βαθμούς. Δεν ξέρεις. Λοιπόν, πήρες τον πόντο. Για να τελειώνουμε. Να τελειώνουμε με τον Ηρακλή. Άντε, τελείωνε. Ο Ηρακλής παίζει στη Βέρεια Τετάρτη. Ναι, ναι. Και το Σάββατο υποδέχεται τη Λάρισα. Ποια Λάρισα. Εδώ. Ναι. Πρέπει να κερδίσει. Στην Κέρκυρα πότε πάει. Κερδίζει. Κερδίζει. Και τα δύο παιχνίδια. Και τα δύο. Αμέ, γιατί αν τα κερδίζει. Ελπίζει. Ελπίζει. Δεν κερδίζει. Δεν κερδίζει. Αντίο ζωή. Αντίο ζωή. Πάει τελείως. Απλά είναι τα πράγματα. Άσχετο. Η άσχολη τι έκανε. Πρέπει να δω. Φραγμένος ο Άσος από το Σάββατο. Φράξαν τον Άσο. Δύο μονάδες πήγαν να παίξω την άσχολη και μου φράξανε τον Άσο. Μπορείς να μάθεις. Το Σάββατο ήταν αυτό το παιχνίδι. Μου φαίνεται το Σάββατο, ναι. Μου φράξαν τον Άσο. Πήγα στον Μπουρτόταβλου το προπό. Πώς έγινε. Πληρώνεσαι με αυτό. Άμα βγήκε άσο. Ρε. Δεν, όχι, δεν πληρωνόμουν, ήταν με άλλα. Δεν την έπαιξα. Πήγα να την παίξω, με λέει φραγμένο. Δύο μονάδες. Γιατί ρε, του λέω, έτσι με λέει φραγμένο. Το ψάξες γιατί. Όχι. Οι άλλοι κουμαρτζίδες που είναι εδώ δεν πέρα. Δεν παίζω βίτα Ιταλίας. Ωραία, παιδί μου, βρε, ναι, βρε. Το ψάξατε γιατί. Πώς το λένε, ο Ραγκάτσης αυτοί όλοι οι άλλοι. Ο Μάτζιος που είδαμε το Μάτζιο χθες. Δεν ασχολούμαι με βίτα Ιταλίας. Άντε πάλι τα ίδια. Δηλαδή. Ρε, κέρδισε άσχολη. Αυτό θα το δω τώρα. Άντε, δες. Θα το δω αν υπάρχει. Σήμερα, άντε, μην μας πας κανένα τέταρτο τώρα. Ψάχνω να το βρεις. Λοιπόν. Τέλος. Πάει και ο Ηρακλής. Άλλα θέματα. Λοιπόν, λέγε. Και φυσικά όλα αυτά τα οποία τα παραμύθια της Καλλιμάς λένε. Ότι τι. Ότι να ο Ηρακλής. Καθότι προσπαθούσε και ο Παντελίδης να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα. Τι να κάνει ο Παντελίδης. Στη συνέντευξη τύπου. Εντάξει. Εγώ θα είπε λαϊκιστές στους ρεπόρτερ. Εγώ λέω λαϊκιστής είναι ο ίδιος. Εντάξει, θα πεις με τον προπονητή, θα πας με τους ρεπόρτερ. Εγώ λέω όταν τα βάζει με τους ρεπόρτερ. Ναι. Τι απάθει. Κύριε Παντελίδη. Τι απάθει. Κάντε τη δουλειά σας και την κάνετε αρκετά καλά. Ναι. Τι λοιπόν, δεν τα έχει κάνει μαζί σας. Ναι, αλλά... Σας ρωτάνε οι ρεπόρτερ. Τι το ρώτησαν. Του ρωτάνε τι έχει να πει για τους παίκτες που φεύγουν. Που φεύγουν. Ναι. Και απαντάει πολύ ωραίο ο Παντελίδης. Δεν... Διοίκηση είμαι εγώ. Ρώτα τον Καγιούρη. Εννοείται ρε φίλε. Λοιπόν, τι θέλω εγώ να φύγουν οι παίκτες. Εννοείται ρε φίλε. Λοιπόν, τι κορόιδα είμαι. Έκανε αλλά... το λάθος με το Ρούσο εκεί και τα λοιπά. Εντάξει. Το παλεύει. Τι να κάνει. Απλήρωτοι παίκτες, πεινάνε οι παίκτες, ιατρικά φαρμακοί φάρμακα δεν έχουν οι παίκτες, οι γυμναστές απλήρωτοι, όλοι απλήρωτοι. Τι να κάνει. Ανεβλήθηκε το παιχνίδι της άσχολης. Ανεβλήθηκε. Ναι. Ανεβλήθηκε. Μάλιστα. Εντάξει, δεν γιατί φράχθηκε τότε. Γιατί προφανώς δεν μπορούσε να γίνει. Πάει τελείως. Πήγε το μυαλό μου στον πορεινό. Άλλα θέματα, λέγε. Λοιπόν, λέγε τελειώσαμε Ηρακλή. Τελειώσαμε. Τι θα το κάνουμε τώρα. Σε κάλυψα. Βίζιτα θα κάνουμε εδώ 2 ώρες στον Ηρακλή. Είδε Άρη. Είδα Άρη, ναι. Καλώς. Μπροστά καλός, ναι. Μ' άρεσε γιατί έκανε ένα σχήμα με τον Τάτο που πολύ πίσω και πολύ πίσω, όχι ακουβαλάει την μπάλα όπως κάνει ο Μπίζεσβαρ, πολύ πίσω για να τραβήξει την τετράδα της άμυνας του Αχαρναϊκού και έπαιξε ο Άρης πάρα πολύ καλά τη μεγάλη πάσα πάνω στο Λίλιτς, στον Μπαργκάν ειδικά και στον Ντούνι, οι οποίοι ήταν πάρα πολύ καλοί. Πολύ καλός ο Ρόβας, πιο Παυλίδης θα πω.
ο ανιψιός του. Άμα το δεις τον Παυλίδη, στη μάπα, είναι ίδιος ο αυτός. Πώς το λένε, ίδιος ο πρόεδρος. Είναι ανιψιός του. Καλούτσικος ήτανε και ο Ρόβας. Από εκεί και πέρα όμως. Από εκεί και πέρα όμως. Με Τζουμάνι αριστερό μπακ και Καράμπαλο αριστερό στόπερ, Ιτζίδη δεξί στόπερ. Είναι ένα πρόβλημα και στα στημένα ο Άρης. Δεν ξέρω και ο Αναστόπουλος αν θα τα κάνει man to man με τη ζώνη, βλέπω προβλήματα. Ο Τζουμάνης δεν κόβει ούτε με βαλέ μπροστά, είναι πολύ καλός. Ο Καράμπελας έπαιξε αναγκαστικά γιατί έλειπε ο Ραούλ Μπράβο. Είχε προβλήματα πίσω. Πολλά προβλήματα πίσω. Και θα έχει συνέχεια προβλήματα πίσω αν δεν πάρει ένα στόπερ να βάλει δίπλα στον Ιτζίδη μια στοπεράρα. Μια στοπεράρα. Και ένα αριστερό μπάκο Καράμπελας είναι στα γεράματα. Είναι στα γεράματα. Ο Τάτος τη βγάζει, ο Ντούνης τη βγάζει, Μιλούνοβιτς τη βγάζει, ο Καπνίδης τη βγάζει, ο Μπαργκάν τη βγάζει, έκβαλε και τέταρτο χάφα. Ποιος δεν τη βγάζει, θα μας πεις. Δεν τη βγάζει ο Ραούλ Μπράβο, δεν τη βγάζει ο Ιτζίδης, δεν τη βγάζει ο Τζουμάνης, δεν τη βγάζει ο Καράμπελας αμυντικά. Πώς σου φαίνεται το ότι ο. Αμυντικά, αμυντικά. Περίμενε. Λέγε, λέγε, λέγε. Κάνει πρόταση ο Άρης στον Μπαρτολίνη. Ναι. Και ο Μπαρτολίνη λέει δεν πάω Άρη. Ναι. Δεν πάω Τρίπολη, εγώ Ηρακλής. Τι Ηρακλής. Δεν πάω σε αυτούς τους δύο. Γιατί ρε κόκκινε λες το ρεπορτάζ στραβό. Όπως είναι το λέω. Δηλαδή τι είπε ο Μπαρτολίνη. Δεν πάω σε Άρη και Τρίπολη. Και δεν πήγε στον Απόλλων Αθηνών. Και πήγε. Στον Απόλλων Αθηνών. Εκεί το θέλανε. Εγώ ρωτάω, δεν ήθελε να πάει ή έπαιζε τίποτα. Πόσα άλλο θα πάρει από την Τρίπολη, αν του δίναν 20 και ο άλλος του δίνει 30, πάει στον Απόλλωνα. Σωστό. Τι σωστό, πάει στον Άρη να πάρει τι. Σωστό. Ξέρει, άμα τη βγάλει ο Άρης μέχρι το τέλος, δεν ξέρει. Και τι συμβόλαιο του έδινε. Η Τρίπολη μπορεί να μην παίξει κιόλας στην Τρίπολη. Στον Απόλλωνα, με τον πέμπτο σπόνδυλο καθυλωμένο στη λεκάνη του και στα 35 του, θα πάρει και πρίμα νόδου, πάει σε πιο καλό πρόεδρο, σίγουρο, φούρντι, ιστορίες. Ο άλλος ο μάνατζερ εκεί, πώς το λένε, το φίλο του Ραγκάτσι, στα κόλπα μέσα. Ο Μάτζιο στα κόλπα μέσα ανέβηκε. Πήρε πρίμα νόδου, σου λέει: αν ανέβω Αλφα Εθνική, κάνω άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο. Πιάνω τον, πώς το λένε, τον μάνατζερ, τον τεχνικό διευθυντή. Του λέω: ρε παιδάκι μου, κάνουμε ένα 80 στα 36, άσχημα είναι. Τρίτο στόπερ στον Απόλλων Αλφα Εθνική. Πλάκα, ρε. Αν μπαίνει στο 70, αρκεί ο Απόλλων σε ένα-ένα. Αν βγαίνει τρίτο στόπερ με τον πέμπτο σπόδιλο κατεστραμμένο. Πλάκα κάνει, ρε. Με τον πέμπτο σπόδιλο κατεστραμμένο. Σε πιάσει μέση πέμπτο σπόδιλο. Όχι. Να βαράει το ισχυακό νεύρο. Όχι, όχι. Μη σε πιάσει ποτέ. Αλλά να κάνει ανατάξει. Ούτε τον εχθρό μα. Ναι, εμένα αυτό που μ' άρεσε γενικά με τον Μπαρτολίνη. Τι σ' άρεσε με τον Μπαρτολίνη. Είναι ότι. Τι είπε. Έκανε ναι. Πολύ καλή παρουσία τι. Στον Ηρακλή. Ναι. Όχι ο Μπαρτολίνη. Είναι καλό ποδοσφαιριστή. Απλά ο άνθρωπο έχει τη μέση. Είναι τελειώ. Ναι, μπράβο, ναι. Απλά σε κάποια παιχνίδια ναι, ναι. Έδειχνε ότι ο χρόνο. Είναι αδυσόπιτο. Είδε που είναι ο χρόνο αδυσόπιτο. Δηλαδή τον περνούσαν κάποιοι ποδοσφαιριστές. Σταματημένο. Ήθελε, έτσι. Αλλά δεν μπορούσε. Έτσι. Ο Μπαρτολίνη ξέρει που μπορεί να πει. Αλλά ναι. Ούτε λάθη έκανε. Ναι, ναι. Προσεκτικό ήταν. Ναι. Στην ταχύτητα υστερούσε ναι. Που φάνηκε η φθορά του χρόνου. Πού μπορεί να παίξει, ξέρει που μπορεί να παίξει ο Μπαρτολίνη. Σου πω εγώ. Έχει δύο στόπερ γρήγορα και χαμηλά καλά. Και παίζει τρίτο στόπερ σκούπα η παλιά που παίζανε οι πατεράδες μας και οι θείοι μας και οι παλιοί στο κόλπο. Δύο back half, 5-3-2. Σαν τρίτο στόπερ να μαζεύει τα σκουπίδια εμπειρότατος και να μην πονάει η μέση. Εάν αυτός πάρει συμβόλαιο με κατεστραμμένη μέση, τον πάρουν κάτω στον Απόλλωνα και πάρει πρίμα νόδου και του κάνουν άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο, είναι να κερνάει όλο τον κόσμο. Με κατεστραμμένη τη μέση. Τέσσερα μηνύματα και πάμε σε διάλειμμα. Άντε και, ναι. Άντε Βεριάρα ήμασταν καλύτεροι από τον Ηρακλή. Ναι, όντως. Μετά το 1-1 ήταν καλύτερη η Βέρια. Βέβαια, όλο το ημίχρονο ήταν καλύτερη. Τα τελευταία 5 λεπτά 6, αφού δεν τα έβαλε, έκανε μια σωστή κίνηση αυτός ο Γράφας. Έβαλε τρίτο center back, σου λέει, ψήλωσε και ο Ηρακλής. Δηλαδή έβαλε και το Λουκίνα μέσα με τον Περόνε. Φόρτωνε και τα λοιπά. Πέταξε το Μελίσι, Κάλι Ασιγμπά, τρίτο στόπερ. Μάλλον ο Βασιλαντονόπουλος και ο Μπαλάφας τον Μπόι, το κλείσε το match. Το πήρε μια χαρά τον πόντο. 0-0-8 άμα το στείλεις 20 φορές θα το πω. Ναι. Ράπ λέει παλιόγαβρε, σε πήραμε χαμπάρι. Ναι. Άσε τον ίσχο τον Ευρωπάοκ. ΠΑΟΚ. Ναι. Πάρτε το πρέφα, εμείς φαλάκρα θα σηκώσουμε το κύπελο UEFA. Ποιος θα σηκώσει το κύπελο UEFA? Ο ΠΑΟΚ. Να μακάρι μια ομάδα της Ελλάδος. Να, όχι να το σηκώσει, να πάει ποιος είναι ο Ολυμπιακός. Στους 4 στο τελικό. Ποιος 4, ας πάει στον τελικό, αφάει 3-0. Παβάλω Κασκόλ, ποιος είναι ο ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός ή ΑΕΚ, ποιος θα πάει. Θα βάλω το Κασκόλ. 3-0 θα χάσουνε. Συγχαρητήρια, πήγατε σε ένα τελικό. Πού να πάτε, ρε, ψοφίμια. 076 άδικος. Σε βρίζει.
ότι σε έχω ξεφτυλίσει εγώ, λέει, για όσα έχει πει για τις σχέσεις Σαββίδη και Αβαβά μέσα με τη Βέρεια. Και, ναι. Και δεν έχει πέσει πουθενά μέσα, το δείχνουν συνέχεια τα προγνωστικά σου για τον Ηρακλή. Στον Ηρακλή έχει πέσει έξω. Εντάξει. Ποια προγνωστικά, στην μπάλα. Στον Ηρακλή, το δίνει να κερδίσει. Ναι. Στατιστικά το βλέπει ο Κωστής. Ο Κωστής έχει ένα λάθος. Σας το λέω δημόσια. Βλέπει μια ομάδα ότι δεν φέρνει ισοπαλία. Τρώει με ένα κόλλημα και λέει χ. Αρχίζει μετά. Χ, όπου παίζει. Με την Μπαρτσελόνα παίζει χ. Με την Άνω Ραχούλα παίζει χ. Ισχύει ή δεν ισχύει. Ισχύει για δεν ισχύει. Τρως κόλλημα. Άμα φας ένα κόλλημα, λες κάποια στιγμή. Τώρα Βέρεια Ηρακλής, εγώ δεν πιστεύω. Διπλό. Ναι, το δώσω διπλό. Και Ηρακλή, θα το δώσει άσο. Ναι. Εκτός άμα κερδίσει ο Ηρακλής στη Βέρεια. Mm. Εκεί μπορεί να μην το δώσει άσο. Ναι. Μπορεί να μην το δώσω εκεί, ναι. Καταλάβατε τώρα τι γίνεται. Τρώει κόλλημα. Κόλλησε. Φλάτζα κεφαλής. Διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Χειμώνας σημαίνει Mediterranean Cosmos με εκπτώσεις έως 60% σε πάνω από 6.000 επώνυμα brands. Κερδίστε επιπλέον των εκπτώσεων 10% της αξίας των αγορών σας με την πιστωτική κάρτα Yes Visa από τη Eurobank στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις έως 28 Φεβρουαρίου. Mediterranean Cosmos, το κέντρο του κόσμου σου. Πάνω από 200 καταστήματα, 32 καφέ και εστιατόρια και 11 κινηματογραφικές αίθουσες. Στον Μασούτη ξεκινάμε τη χρονιά οικονομικά. Δευτέρα έως Τετάρτη. Ελληνικό χοιρινό μπούτι με κόκαλο το κιλό μόνο 4,64. Βρεφικές κρέμες και παιδικό εμπλουτισμένο γάλα Νεστλέ 40% φθηνότερα. Μασούτης. Εδώ για σένα οικονομικά και ελληνικά. Και ακόμα, όλες οι χειμερινές παντόφλες 30% φθηνότερα με τη Mascard. Απεριόριστο φαγητό. Διασκέδαση και ευκαιρία για κέρδη. Απίθανες κληρώσεις μετρητών κάθε μέρα. Θέλω ένα πακέτο που να τα περιλαμβάνει όλα. Θέλεις All in One 12. Το απόλυτο πακέτο διασκέδασης του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Ζήσε μια συναρπαστική εμπειρία που τα περιλαμβάνει όλα μόνο με 12 ευρώ. Είσοδο, φαγητό, διασκέδαση και κληρώσεις μετρητών. Λαχνή συμμετοχής με την είσοδό σου στο καζίνο. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Στηρίζουμε Ελλάδα. Η είσοδος επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα. Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να βάλεις, Μεϊμάλης. Τέρμα το Μεϊμάλης. Τώρα μεγάλωσα και έγινε Μεϊμάρης. Και ο Μεϊμάρης μεγάλωσε. Κατέβηκε και στο κέντρο και έχει και action κάμερες και ρολόγια GPS για τρέξιμο και drones. Ραδιοεπικοινωνίες Μεϊμάρης, GPS, βυθόμετρα και πολλά καινούργια προϊόντα τώρα και στο κέντρο Ακελάκη 3. Στις ΙΚΕΣ Ελπίδος 34, τηλέφωνο 634-513 και στο www.meimaris.com. Μεϊμάρης. Εντάξει. Παιδιά, θα πάω να πάρω καφέ. Θέλετε κάτι? Δύο-τρία κρουασάν και κανένα μπισκοτάκι. Εγώ θέλω χαρτάκια και φιλτράκια. Θα πας που θα πας, φέρε μου ένα ασετόν και ένα ενεργειακό ποτό. Ή θα κάνεις τέσσερις διαδρομές ή θα μπεις στο κοντινότερο κατάστημα Φορόλ όπου θα βρεις τα πάντα. Καταστήματα Φορόλ. Η εξέλιξη του ψιλικατζίδικου που σου προσφέρει ό,τι μπορείς να σκεφτείς στις τιμές που επιθυμείς. Φορόλ Stores. Μεγάλα σε ποικιλία, μικρά σε τιμές. Πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην εκκρεμάσεις τώρα. Τάφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Πόσο χαμηλά πετούσε! Έμεινες από μπαταρία στο δρόμο, στη δουλειά ή στο σπίτι? Πάρε τηλέφωνο τώρα στη Standard και η υπηρεσία Delivery θα σου τη φέρει εκεί που είσαι δωρεάν. Έμεινες από μπαταρία? Πάρε Standard τώρα. 2310-523-014. Τι έγινε πάλι, ρε Βόδαρε? Έχασα τα κλειδιά από το αυτοκίνητο, ρε Κώστα. Αμάξι έχει κουβά? Όχι, ρε, από το καλό. Για καλό αυτοκίνητο ήταν μούτρα σου, ρε Χαϊβάνι. Δελφών 101 και μπότσερη γωνία. Πετ κανίτσας!
πετκανίτσας, κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια. Κλειδιά immobilizer με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαλαζόπορτας πάρκινγκ. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ και πάση φύσεως στις επισκευές κλειδαριών, αυτοκινήτων, ακόμα και όταν δεν παίρνει μπρος. Πετκανίτσας, Δελφών 101 και Μπότσερη Γωνία. Με τηλέφωνο το 852-727. Διατίθεται και χώρος στάθμευσης. Μόνο ATM δεν ανήκει. Σε κάψε αυτοκίνητο και οδηγό στο Auto Control. Ναι, στο Auto Control, φίλε μου, που κλείνει φέτος 10 χρόνια και με κάθε έλεγχο κταίου αυτοκινήτου σου κάνει δώρο μια κάρτα υγείας αξίας 70 ευρώ για έναν ολόκληρο χρόνο. Auto Control, το πιο κοντινό κταίο στη Θεσσαλονίκη που εγγυάται την ασφάλειά σας. Auto Control, προέκταση Ολυμπιάδος στον Εύωσμο. Κλείσε τώρα ραντεβού στο 2310-6866-68 και μαζί με τον έλεγχο του αυτοκινήτου, τσέκαρε και την υγεία σου. Το μοναδικό κταίο στη Θεσσαλονίκη που νοιάζεται για αυτοκίνητο και οδηγό. Πηγαίνω που λες τις προάλλες στη Γερμανία και τρώω ένα λουκάνικο, κάτσε καλά. Ρωτάω τι είναι αυτό, με λένε είναι Βιέννης. Κάπα για πάω Αυστρία. Του ζητάω λουκάνικο Βιέννης. Με λένε τι Βιέννης ρε φίλε, αυτό είναι Φραγκφούρτης, α, τρελαθείς να πούμε. Το θέμα είναι ένα, εμείς στη Θεσσαλονίκη τα λέμε Βίνερ και είναι Πασιάς. Και σε λέω, δεν παίζονται. Λουκάνικα Βίνερ Πασιάς. Αποκλειστικά για καλοφαγάδες. Πεινάς! Έρχεται ο Deliveras! Μπες τώρα στο deliveras.gr ή κατέβασε το πιο εύκριστο app και παράγγειλε το φαγητό που θες με αποκλειστικές προσφορές. Πεινάς! Deliveras.gr, το ελληνικό online delivery. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Λοιπόν, εδώ είμαστε και μαζί μας στο Κλειδαράς. Τέργιος Πετκανίτσας, Δελφών 101 και Μάρκου Μπότσα Ριγωνία. Έρχεται γρήγορα στο χώρο σου να σας ανοίξει αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά ή κλειδαριές. Λουκέτα ασφαλείας, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Κλειδιά για αυτοκίνητα τύπου immobilizer. Και φυσικά με την απίστευτη κλειδαριά με κύλινδρο τύπου Ιζέο, ο οποίος δεν αντιγράφεται το κλειδί πουθενά αλλού, χάρη στον κύλινδρο. Τα βγάζετε μόνο εκεί με την ταυτότητά σας. Και έχετε ακόμη μεγαλύτερη ασφάλεια στο σπίτι σας. Περισσότερα στο 85-27-27. Μιλήσαμε για Ηρακλή, είπαμε τι έχει να βρει μπροστά του. Μιλήσαμε για ΠΑΟΚ, είπαμε για το τι έχει να κάνει σήμερα. Πάμε, σε κάτι το οποίο δεν θα το κάνει κανείς. Θα τολμήσουμε να το κάνουμε όμως από εδώ. Γιατί οφείλουμε να είμαστε δίκαιοι. Καθώς η ομάδα η οποία αξίζει όλα τα μπράβο φέτος είναι η ομάδα της ποιάς? Ξάνθης. Ναι. Η Ξάνθη η οποία πήγε με αλλαγές στο Καραϊσκάκη στο πρώτο ημίχρονο θα μπορούσε να έχει προηγηθεί. Έκανε δηλαδή δύο γιατί πήγε με αλλαγές? Αυτό θα το εξηγήσουμε στην πορεία. Έκανε το λογικό. Θα το εξηγήσουμε στην πορεία. Ναι. Λοιπόν, και έχασε από τον Ολυμπιακό με πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία. Δικαίως φωνάζει ο Ολυμπιακός για ένα πέναλτι το οποίο έγινε. Του έφυγε το διαιτητή όμως. Αυτό που έγινε στο Μανθάτη. Δεν ξέρω αν το είδες. Τι έγινε στο Μανθάτη? Μία ανατροπή του τερματοφύλακα. Στο 1-0 έγινε ένα πέναλτι το οποίο δεν το έδωσε. Τα πάρια. Λοιπόν, αλλά εντάξει, δεν νομίζω ότι το κάνει η θελήνη. Αν το έβλεπε θα το έδινε. Και σε άλλες χρονιές θα το έδινε πιο εύκολα. Τώρα επειδή είναι. Και χωρίς να είναι. Τώρα, τώρα επειδή είναι μεταβατική άκρη. Λέμε ότι ήταν. Τώρα επειδή είναι μεταβατική περίοδος, είναι πιο προσεκτικοί οι διαιτητές. Είναι, ο ταβατζής μπορεί να κάνει δύο μαγαζιά, με δύο ταβατζίδες, να είναι με τρεις, να μπερδευτεί η κατάσταση. Εγώ γουστάρω. Δηλαδή, να μην ελέγχει ένας, να προσπαθούν, ξέρω εγώ, να ελέγξουν όπως παλιά. Παλιά. Ερχόταν ένας διαιτητής, ήταν η βαλίτσα, τον πιάνανε, τον κάνανε. Εντάξει. Παλιά ήταν έτσι. Δεν είχε ούτε ΕΠΟ, ούτε ενώσεις, δεν είχε τέτοια πράγματα. Παλιά. Το ξέρεις πώς γινόταν παλιά. Έπεφτε η βαλίτσα. Μπαμ, και γινόταν ωραία ιστορία. Τώρα η Ξάνθη δηλώνει
δηλώνει, ξεφτιλίζει ο Λουτσέσκο τους πάντες. Ο Λουτσέσκο πάει. Ο Πανόπουλος άλλαξε χαρακτήρα. Τι χαρακτήρα άλλαξε? Ενώ τους άλλες προπονητές θα αποκάμψα. Ναι. Δεν ξέρω τι έγινε με τον Λουτσέσκο. Έχει βλέπει μπάλα. Είπε κανείς ότι δεν βλέπει. Βλέπει μπάλα ο Λουτσέσκο. Έχει φάει κόλλημα με τον Λουτσέσκο. Γιατί? Όταν δεν πήγαινε καλά, το στήριξε. Ακριβώς. Και λέγαμε και εμείς εδώ ότι είναι προπονητής. Και ήταν αρθεί και στον ΠΑΟΚ ο Λουτσέσκο. Ήταν αρθεί στον ΠΑΟΚ. Ήταν επιλογή. Και σωστά θα έρχονταν στον ΠΑΟΚ έναντι του Ίβιτς. Πολύ καλύτερη περίπτωση θα ήταν ο Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ αντί του Ίβιτς. Ο Ίβιτς τώρα παίρνει εμπειρίες, τώρα δημιουργεί κατάσταση. Θα τον δούμε. Δεν είχε το center for του. Το πρώτο σκόρερ του. Μισό. Εντάξει, πρόσεξε. Πολλά. Ένα. Δεν είχε επίσης. Δεν είχε επίσης και το στόπερ του, το Λισγάρο, ο οποίος απεβλήθη. Και διαλέξανε τον φόρ να τον τιμωρήσουν σε αυτό το μάτς. Γιατί σε αυτό το μάτς? Γιατί σου λέει εκεί πέρα, πιθανότατα να χάσω. Γιατί να τον βάλω εκεί και να τον χάσω σε ένα παιχνίδι που μπορεί να πάρω πόντους από αυτόν? Σκέφτηκε λογικά Εξάνθη. Σου λέει, μπορεί να με αποδεκατήσει. Ναι, και όσοι λένε η Ξάνθη και τα λοιπά, η Ξάνθη ξεφτύλισε Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό εχθές, τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ. Ξάνθη. Τους ξεφτύλισε. Έχει κάνει ρόμπα. Τους ξεφτύλισε. ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Γιατί με ένα μπάτζετ το οποίο ζήτημα να είναι πάνω από εκατομμύριο, εντάξει, είναι δεύτερη με τη μαγιά της. Και θα ήθελα όλοι εσείς οι οποίοι τώρα είστε σε αναμένα κάρβουνα και τσατίζεστε γιατί υποστηρίζετε κάποια άλλη ομάδα. Τι, ποιον υποστηρίζουν? Όλοι. Του Ηρακλή, του Άρη, του των μεγάλων. Πείτε μου έναν παίκτη από την Ξάνθη, έναν παίκτη που πιστεύετε ότι θα στεκόταν στην ομάδα σας. Κοίταξε, μη μιλάς για Ηρακλή και Άρη. Βρε, όλα τα βάζω. Μη. Βάλε τις μεγάλες ομάδες. Όλους. Τις μικρές δεν τις βάζεις. Πείτε μου έναν παίκτη από την Ξάνθη που θα έπαιζε σε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ. Βασικός. Σας τους λέω έναν έναν. Εκτός του τερματοφύλακα του Ζίβκοβιτς. Ο οποίος είναι πολύ καλός. Ο οποίος παίζει και σε ΠΑΟΚ, παίζει και σε Ολυμπιακό και σε Παναθηναϊκό. Είναι καλύτερος από όλους αυτούς. Είναι για μένα. Μπαξεβανίδης δεξί μπακ. Αριστερό μπακ Γουάλας. Σβάρνας. Χθες. Πρώτη του εμφάνιση με αυτόν γκολ. Καρασαλίδης. Παίζω δεν παίζω στον Ηρακλή. Λουσέρο Καμαρά. Αυτοί οι δυο, ιδιαίτερα ο Καμαρά, παίζει και σε Ολυμπιακό και σε Παναθηναϊκό και σε ΑΕΚ και σε ΠΑΟΚ. Χωρίς να του φαίνεται. Άσε τώρα, πώς χωρίς να του φαίνεται? Επειδή στα χάβη δεν τα βλέπεις. Ο Λάζης, λίγα πράγματα. Ο Τριάδης, εντάξει. Θα μου πεις, ο Τριάδης δεν παίζει στον Παναθηναϊκό? Δεν ξέρουμε. Βασιλακάκη στο φόρτε του και ο Ράνος. Σωστά λέει ο Κόκκινος. Αν εξαιρέσει δηλαδή τον τερματοφύλακα και τον Καμαρά θα βάλω εγώ. Τον Καμαρά θα βάλω εγώ που είναι καταπληκτικό χαφ εσωτερικό, κάνει πολλή δουλειά αθόρυβη. Κανένας άλλος παίκτης της Ξάνθης δεν είναι για να φεύγει να πηγαίνει σε άλλη μεγάλη ομάδα. Σωστό, σωστό. Όσο για αυτούς που λένε η Ξάνθη κάθισε να χάσει και τα λοιπά, συμφέρει και τον Ολυμπιακό, συμφέρει και τον Παναθηναϊκό, συμφέρει και την ΑΕΚ, συμφέρει και τον ΠΑΟΚ αν κάθισε η Ξάνθη να χάσει τον Καραϊσκάκη. Γιατί αν δείτε τη βαθμολογία και μιλήσετε με αριθμούς και όχι με λαϊκισμό, η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ κυνηγάνε την Ξάνθη. Δεν κυνηγάνε τον Ολυμπιακό. Και είναι δυστύχημα αυτό. Αυτό πρέπει να λέτε. Το δυστύχημα είναι ότι η Ξάνθη την κυνηγάει ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο γύρο. Τώρα, εάν η Ξάνθη συνεχίσει, δεν το ξέρω. Δεν έχει υλικό να συνεχίσει. Δεύτερον, αν ο Πανόπουλος την ψωνίσει με τα 515 εισιτήρια και αρχίσει και πηγαίνει ταξίδι στην Κίνα και στη Μαλαισία και να βρει νέα σκόντα, να φέρει εκεί πέρα να προωθήσει τη σκόντα σε εκείνες τις χώρες, δεν το ξέρω ούτε αυτό. Εγώ θα το προωθούσα έτσι το προϊόν. Ποια σκόντα, ρε. Άλλο λέω, ρε. Ποια σκόντα, ρε. Άλλο λέω, ρε, Χαϊβάνη. Ποια σκόντα, για άλλο μιλάω τώρα και τι να σε κάνω, ρε, δεν μπαίνεις μπροστά. Όχι, ρε, άντε βάλε τετάρτη να φύγεις στην εθνική οδό, να πούμε. Σε παρακαλώ πολύ. Τώρα, όλοι βρίζουν τον προπονητή του Ολυμπιακού και καλά τον κάνουν. Κανείς δεν βρίζει τον Μαρινάκη. Και βγάζω στη μαρμίτα χθες Ολυμπιακούς και μου λένε, γιατί λέει να τον βρίσω τον Μαρινάκη? Λέω, γιατί ο Ολυμπιακός, αυτός είναι ο χειρότερος Ολυμπιακός τα τελευταία 20 χρόνια. Έχει έναν Ανδρούτσο με ένα Μιλόγεβιτς, ο Βιανά ο οποίος δεν παίζει πουθενά, με ένα Ρέτσο ο οποίος δεν βγαίνει. Αν θα βγει ο Μανθάτης από όλους αυτούς και να συντέγε
με έναν Καρντόσο τον οποίο δεν τον βάζει τον Ασαριφάρτ. Έχει γίνει ένα μπέρδεμα και για τον Ασαριφάρτ. Με τον. Ότι δεν άπαιξε. Δεν ξέρω αν θα παίξει. Πέρανε και με βρίζανε. Εντάξει. Ο Καρντόσο δεν είναι για να παίζει και να μην παίζει ο Ασαριφάρτ. Σε βρίζανε. Ο Ασαριφάρτ είναι παίκταρο. Ο Καρντόσο είναι παππού. Θε μια είδηση. Έλα, ρε, κοκκινή, θα παίξει τώρα με τον Άρη Ανσαριφάρτ. Με τον Άρη θα παίξει ο Ανσαριφάρτ γιατί μικρή ομάδα ο Άρης. Θα παίξουν εκεί πέρα οι αναπληρωματικοί. Μην πάει το μας 4-0. Το φέρουν 0-1-1-1-2-0-2. Μην γίνει ξεφτύλα και ο Άρης. Αφουλάρουν αυτοί όλοι, ξέρω εγώ, και πέσουν πάνω στον Καράμπελα και τον Ιξίδη και στο Καραϊσκάκι πάνε μόνο οι φύλακε στη Ρεβάνς. Καλά θα κάνει και τα. Χειρότερα για τον Αναστόπουλο είναι να παίξει ο Ανσαριφάρτ. Γιατί μπορεί να του ξεκολλιάσει ο Ανσαριφάρτ. Ενώ ο Καρντόσο, άμα παίξει, το πιάνει ο Ιτζίδη με τον Ολυμπιακό. Παλέμαχο είναι. Κακό είναι για τον Άρη να παίξει ο Ανσαριφάρτ. Κορόιδο. Εσύ λες θα παίξει ο Άρης με τον Ολυμπιακό και θα χάσει ο Άρης. Εγώ λέω ότι αν παίξει ο Καρντόσο σεντερφόρ, ο Αναστόπουλος πονάει το κεφάλι του λιγότερο από ότι αν παίξει ο Ανσαριφάρτ. Το καταλαβαίνει αυτό, ναι ή όχι. Θε ένα στοίχημα. Άσε με τώρα με τα στοιχήματα, ρε, στην μπάλα πάνω. Με τα στοιχήματα. Άμα παίξει με το καλό την Τετάρτη ο Άρης με τον Ολυμπιακό. Ναι. Μην το παίξει ούτε χ. Ούτε δεν το μην παίζω, το παίξει διπλό. Δεν παίζω, ρε, κόκκινε, δε. Στην μπάλα πάνω σε λέω. Ο Καρντόσο είναι παλέμαχος. Ο Ανσαριφάρτ θέλει να δείξει και να κάνει σε καλύτερη φόρμα. Μπορεί να το διαλύσει τον Άρη ο Ανσαριφάρτ. Το καταλαβαίνει αυτό, ναι. Αυτό λέμε. Για να δείξει ότι κακό δεν παίζει. Και λένε οι Ολυμπιακοί, γιατί αν το βρίσκω, λέει. Άμα λέει κουνηθεί ο Πάο και ο Παναθηναϊκός, θα πάρει, λέει, παίκτες. Βολεύονται κι αυτοί με τη μετριότητα. Σου λέει και, γρινιάζω, λέει. Εντάξει, μπορούσε να φέρει καλύτερους παίκτες και τα λοιπά. Και στη Τουρκία να χάσουν και το κύπελο να χάσουν, το πολύ πολύ να βρίζουν τον Μπέντο. Ο Μπέντο θα έχει την ίδια τύχη με τον Μίχελς του ΠΑΟΚ, αυτόν εδώ. Θα πέσουν τα βάρια πάνω σε αυτούς, τον Σαβίδη και τον, πώς το λένε τον άλλονα, τον Βρουτόταυρο, τον Μαρινάκη, δεν τον αγγίζουν. Θα αγγίξουν τον προπονητή ή τον τεχνικό διευθυντή. Συνήθως έτσι γίνεται. Στην ΑΕΚ ξύπνησε original και τα έβαλε με το Μελισανίδη με πανό και ανακοίνωση χωρίς να το κατονομάζει. Ακόμα τον τρέμουνε το Μελισανίδη να βγουν στα ανοιχτά να του πούνε, ξέρω εγώ, δεν γουστάρουμε αυτή την ΑΕΚ. Μόνο ο μεγάλος Χρήστος Αρδίζογλου βγήκε σε site γνωστό αθηναϊκό και τον έσκησε κανονικά το Μελισανίδη. Τον έσκησε κανονικά με ονόματα και διευθύνσεις. Η Floriginal, η οποία πήγε στο Μενίδη και πλακώθηκε με το Super 3 και έγινε. Μην ασχολείσαι. Περίμενε, ρε. Εγώ γουστάρω να ασχολούμαι. Πώς δεν γουστάρω να ασχολούμαι. Εμένα μου αρέσουν τα επεισόδια. Μ' αρέσει η φασαρία, μ' αρέσουν ο Σαματάς. Μ' αρέσουν αυτά τα ρεπορτάζ. Κολώνει στο Μελισανίδη. Και για τα επεισόδια με τους Σουπεράδες έψαξα και έμαθα. Δεν χωνεύει η Super 3, η original τη Super 3. Γιατί όμως, πες στον κόσμο. Τι πες στον κόσμο, γνωστά είναι αυτά. Πριν από πολλά χρόνια στο Κλειάνδης Βικελίδης. Τι έγινε. Σε ένα παιχνίδι Άρης ΑΕΚ. Ναι, τι έγινε. Είχαν συσσωρευτεί, είχαν στριμώξει πάρα πολύ τους οπαδούς του. Ποιο τους στρίμωξε. Η αστυνομία. Οι Σουπεράδες τι φταίνε. Λέω τι έγινε. Πήγαν 2.500 άτομα να τα βάλουν σε κερκίδα 500 άτομων. Με αποτέλεσμα να πέσει ο Ξηροκώστας. Ναι, περίμενε. Και το παιδί να μην ανάπτυξε. Έπεσε και κοτρονίδι από τη μια μεριά, από τη θύρα 2. Γίνανε. Ναι, εγώ ήμουν στο μας με ένα φίλο μου ΑΕΚΖΙ το 93-94. Λοιπόν, έπεσε το κοτρονίδι και του στριμώξαν εκεί και τα λοιπά. Έμεινε ο Ξηροκώστας ανάπηρος. Αυτά συμβαίνουν βέβαια δυστυχώς. Αλλά ποια είναι η ιστορία. Το 98, όταν κατέβηκε ο Άρης με τον Πέρι αρχηγό, τον Τράιο, σε μια πολύ ωραία εκδρομή ΑΕΚ Άρης 6-0, τότε που έβγαινε και το Playball, ένα περιοδικό που βγάζαμε μια φορά την εβδομάδα με το Λευτέρη το Δούκα, και έχει γίνει μια πολύ ωραία αναφορά, είχε αναρτηθεί πανό των Σουπεράδων με αναπηρικό καροτσάκι. Αυτό δεν συγχωρούν οι οριτζιναλίστες στους Σουπεράδες. Το πανό με το αναπηρικό καροτσάκι. Και όπου βρίσκονται γίνεται αυτό που γίνεται. Το κατάλαβες? Έτσι έγινε στο Μενίδη η ιστορία. Έγινε και κάτι μαγκές με τον μπάσκετ και τα λοιπά, τα οποία ο Βλαχόπουλος δεν τα λέει. Τέλος πάντων, και είναι η κατάσταση έκριθμη. Good. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Τσέλσι είδες? Το. Με τρόμαξε το. Όχι, το μάτς το είδες. Το είδα, ναι. Τι είδες? Την υπομονή που κάνει που έχει στο παιχνίδι του ο Κόντι. Αυτό είδες? Ναι. Μάλιστα. Έχει και μ' άρεσε πάρα πολύ ότι τελείωσε η υπόθεση με τον Κώστα. Έπαιξε ο Κώστα. Που λέγανε όλοι τον τελείωσε, έκανε χωρίς φασαρία, χωρίς φανφάρες, χωρίς τίποτα. Ηρέμησαν. Έπαιξε, βάλε και ο ρόγκολ. Έπαιξε και μια χαρά. Και το παιχνίδι το χθεσινό,
φόρτωσε πάρα πολύ από τις πλευρές η Τσέλσι, η οποία έδειξε ότι έχει φανταστικά back half. Ένα μεγάλο κομμάτι. Εγώ έπαθα μεγάλη ζημιά. Έπαθα πάρα πολύ μεγάλη ζημιά. Και από με τον Μάτσιο το βλέπαμε. Και με τον Μόουζες και με αυτό τον Μάρκο Αλόνσο. Αυτός ο Αλμπεθεκούτε, αίτα πώς το λένε το Αμπελεταμπαντεμπελαουί ο Μάρ, τον έσκησε. Δεν υπήρχε χθες ο Μάρ. Τον διέλυσε, τον διεμβόλησε, τον σακάτεψε. Και φορτώσανε πολύ πράγμα από τις πλευρές. Οπότε όντως ο Κώστας αυτά τα μάτς είναι πολύτιμος στα φορτώματα. Γιατί αυτός ο προπονητής, ο πρώην του Ολυμπιακού, πώς το λέγανε, ο Σίλβα, φόρτωσε το κέντρο πάρα πολύ. Έβαλε τρεις στόπερ. Έβαλε το Φουκαρά, το Μέισον εξάρι με τον Γκλούκας και αυτόν εξάρι. Με τρεις στόπερ, Ντέιβιντ Ντότσον, και έκλεισε τον άξονα. Και αναγκάστηκαν και πήγαν από τις πλευρές. Εκεί όμως έδειξε ότι υπερέχει πάρα πολύ με μεγάλους αθλητές, αθληταράδες, τον Μόουζες και τον Μάρκο Αλόνσο, ο οποίος είναι πολυαθλητής. Το τεράστιο προτέρημα. Ποιο τεράστιο προτέρημα, ρε. Ευχαριστώ. Μιλάμε. Τι. Πες ό,τι και κάνει τις αλλαγές στις δύο. Βγάζει Αζάρ Πέδρο στο 69 και τους δύο. Και αποκτά και ταχύτητα με τον Φάμπρεγκας, ιδιαίτερα με τον Γουίλιαμς, όχι τόσο με τον Φάμπρεγκας. Το κάνει καθαρό 5-3-2. Φάμπρεγκας. Φάμπρεγκας. Και κάνει και την και παίζει και την αντεπίθεση. Ο άνθρωπος είναι κινικότατος. Αλλά έχει ομάδα, αθλητικότατη ομάδα. Αθλητικότατη ομάδα. Με συνταγή Ραγκέιχιλ λέγεται. Ναι. Κέιχιλ. Με συνταγή Ρανιέρη. Ποιο Ρανιέρη. Με συνταγή Ρανιέρη. Ρανιέρη, άλλο σύστημα έπαιζε. Καλά. Με συνταγή Ρανιέρη. Τι συνταγή. Άλλο φαΐ έκανε. Με συνταγή. Άλλο φαΐ έκανε ο Ρανιέρη. Ωραία. Με ιταλική συνταγή. Α, ωραίος. Εντάξει. Αυτό. Πάει. Αν σε καλύπτει αυτό. Με καλύπτει αυτό. Ο Ρανιέρη δεν έπαιζε. Δεν λέω ότι είναι το ίδιο. Εντάξει. Αλλά με το σύστημα κλέβω και όχι παράγω. Όχι. Χθες έκανε με 3-4-3 παραγωγικό παιχνίδι. Άλλο θα βλέπεις. Δες τώρα. Δεν ήταν κλοπή εχθές. Μισόλ. Φανταστική υπεροχή με πλευροκόπηση φουλ. Τα πλάγια μπακ πήρανε το μάτι. Έχει σημασία να δεις αυτό. Έκλεινε όλο τον άξονα και έγιναν 400 φορτώματα. Κλεισίματα και φορτώματα. Και ο Ντιέγκο Κώστα φυσικά ήταν πολύτιμος. Σε μικρούς χώρους, σε αυτό το στυλ παιχνιδιού. Λέγε. Γιατί έχει και το σωματότυπο, έχει και τη δύναμη, έχει πολλά. Και το κεφάλι έχει, ενώ οι άλλοι δεν το έχουν και τα λοιπά. Αυτό εννοώ. Λοιπόν, πάμε στις βαθμολογίες. Να δεις τώρα γιατί αυτό το πρωτάθλημα εμπορικά. Άσε με ρε τώρα με το πολλό πρωτάθλημα το δικό μου. Ποια είναι πρώτη? Η Τσέλσι. Α, για την Τσέλσι λες. 55 βαθμούς. Μάλιστα. 47-15. Ναι. Τα γκολ. Ναι. Ποια είναι τελευταία? Η Χαλ. Πρώτη τελευταία. Ναι. 20-47. Ναι. Και έβλεπε κάποια στιγμή. Ναι. Στο Stamford Bridge, δηλαδή στην έδρα της Chelsea, ναι. Τη Χαλ να κάνει κατοχή, να έχει στο δεύτερο ημίχρονο κατοχή μπάλας, να πιέζει. Τεχνητή. Τους έπαιξε. Άλλο. Τεχνητή. Να πιέζει. Ναι. Τεχνητή. Και να προσπαθεί να απειλήσει. Ναι. Τεχνητή. Μια-δυο ψουλευκαιρίες τις έκανε. Θα μπορούσα να εδώ ρε φίλε, θα το δεις ποτέ. Θα το δεις ποτέ. Δεν το θέλεις να το δεις. Όχι. Λέω θα το δεις. Δεν το θέλεις. Δεν το θες εσύ. Μα δεν το θες ο δημοσιογράφος. Όχι, αφού δεν το θες, δεν το δεις. Δεν το θέλει ο οπαδός, δεν το θέλει ο παράγοντας, δεν το θέλει ο δημοσιογράφος, δεν το θέλει η Νόβα, δεν το θέλει το προϊόν, δεν το θέλετε. Αν το θέλατε θα το είχατε. Αν θέλατε τίμια χώρα να παράγει θα την είχατε. Αν θέλατε καλούς πολιτικούς θα τους είχατε. Αν θέλατε καλούς παπάδες θα τους είχατε. Δεν θέλετε. Θέλετε καλούς δημάρχους θα τους είχατε. Δεν θέλετε. Μη μου κλαίγεσαι τώρα με τον Κασατζίδη και εσύ. Δεν θέλετε. Άμα γουστάρατε θα είχατε ό,τι γουστάρατε. Το θέμα είναι τι θέλεις. Τι εκπομπές θέλεις. Αυτές έχεις. Τι πολιτικούς έχεις, αυτούς θέλεις. Τι γιατρούς θέλεις. Είμαι στην υπεύθυνος. Είσαι. Α. Φταίνει οι άλλοι και ο Μελισανίδης κοστί μόνο αν κάνει το γήπεδο θα κάνει ομάδα, αλλιώς λεφτά δεν ρίχνει. Δεν ξέρω άνθρωπος. Εγώ το Μελισανίδη. Παιδιά. Εγώ το Μελισανίδη σαν άνθρωπο, σαν φυσιογνωμία, τον θαυμάζω. Γιατί είναι αυτοδημιούργητος. Εγώ το Μελισανίδη τον κράζω σαν παράγοντα της ΑΕΚ. Σαν άνδρα, σαν παρουσία, είναι αξιοσημείωτος, αξιοπρόσεκτος. Δεν έπεσε από πλούσιους όρχης, από πλούσια μέζεα και ξεκίνησε από το μηδέν. Και έφτασε εδώ που έφτασε. Να γίνει ένας μεγάλος επιχειρηματικός παράγοντας της χώρας μας. Αλλά από εκεί και όπως ο Σαββίδης είναι ο μοναδικός στη Θεσσαλονίκη που είναι κύριος στις συναλλαγές του. Στις πληρωμές του. Κανένας Θεσσαλονικιός δεν είναι τίμιος και βορειοελλαδίτης στις συναλλαγές. Ο Σαββίδης, τι να πω εγώ. Τρεις του μηνός έρχεται το τιμολόγιο, τέσσερις το πρωί πληρώνονται.
Οι πάντες μέχρι πεντάρας. Την μπάλα δεν την ξέρει. Δεν την ξέρει ούτε ο Γιώργος. Τι να κάνω τώρα εγώ, να γλύφω το Σαββίδι και αγάλω, κύριε Σαββίδι, είσαι αξιόλογος άνθρωπος. Εγώ είμαι και υπέρ των Ρώσων εδώ να επενδύσουμε το Βελόπουλο κτλ. Είμαι υπέρ. Το λέω ανοιχτά. Αλλά από μπάλα δεν έχεις ιδέα. Τι να κάθομαι να σε κάνω, να σε γλύφω και τα λοιπά, να γίνομαι ξεφτύλα στον κόσμο. Δεν ξέρεις μπάλα. Θα μάθεις, θα το κατέχεις, θα το μάθει ο Γιώργος και τα λοιπά. Περιμένω εγώ. Αλλά τι να πω εγώ για έναν άνθρωπο, για το Μελισανίδη, να μιλήσω εγώ, που δεν μπορώ να κρατήσω περίπτερο, ρε. Σαν άνθρωπο, σαν μπάλα, σαν παράγοντας, περιμένω σαν ΑΕΚ, ας πούμε αν ήμουν εξής, να γίνω ανταγωνιστικός. Τέλος. Τι φοβάστε να κάνετε κριτική. Τέλος του Φλεβάρι. Πώς το πες? Τέλος του Φλεβάρι. Τέλος του Φλεβάρι. Γιατί κάνεις τα πόδια έτσι, ευνανίζονται. Κατά πάσα πιθανότητα. Ναι. Τι. Θα έχουμε νέα για το γήπεδο της ΑΕΚ. Θα έχουμε νέα για το γήπεδο της ΑΕΚ. Κάποιο Φλεβάρι. Αυτό. Αυτό είναι εδώ το Φλεβάρι. Το 17. Θα έχουμε νέα. Λοιπόν. Τέλειος. Λοιπόν. Γήπεδο πότε θα έχουμε, ας τα νέα. Τα νέα αφορούν μια υπογραφή που πρέπει να πέσει. Ποιος θα την κάνει? Πρέπει. Ποιος. Κυβερνητική είναι. Κυβερνητική. Ναι. Ναι. Στη Μαρμίτα είπατε ράπτη για τον παίκτη σημαία της ΑΕΛ. Μαύρος ή Μανολάς. ΑΕΚ. Της ΑΕΚ εννοεί. ΑΕΚ, ναι. Κανείς σου λέει, όλοι κότο σου αρδίζουν γλουν η ΑΕΚ, την αγαπάει, τα παικταράς και δικοτεύει. Φίλε, το μαύρο τον είχαν, τον έχουνε και θα τον έχουν. Το Μανολά τον κατηγορούσαν για πρασινόκαμπια. Για πρασινόκαμπια. Κακός χαρακτήρας. Διαφωνώ, καλά. Άσε ρε τώρα. Είπε, μπαμπάς μου είναι δεύτερος ο Βαρδινογιάννης, σαν παίκτης της ΑΕΚ. Και κάθε καλοκαίρι τον το περιμένανε. Στάσου ρε, περίμενε. Κάθε καλοκαίρι τον περιμένανε στην Άξο, σαν τον Γκάλι και τον Γιαννάκη. Ο μαύρος είναι η σημαία της ΑΕΚ. Ο μαύρος ο παικταράς. Και ο Μανολάς ήταν παικταράς για τη θέση που έπαιζε, αλλά είναι αντιπαθητικός. Αντιπαθέστατος είναι. Πήγε και έμπλεξε με τον Ανιψιώτα, τον πάει στον Ολυμπιακό. Αυτά οι αεξίδες που ξέρουν τα κόλπα δεν τα συγχωρούν. Ο μαύρος ήταν μέχρι τέλος. Εγώ ήμουνα. Το παιδί να είναι εγώ γερός, ήμουνα. Εγώ ήμουνα. 1987 Απρίλιος, Φαντάρος στην Αθήνα. Και πάω ΑΕΚ Καλαμαριά. 2-0. Προπονητής στην Καλαμαριά, δεν θυμάμαι ποιος ήταν, στην ΑΕΚ ο Αλέφαντος. Τον κάνει μια αλλαγή το μαύρο στο 80, του πετάει τη φανέλα ο μαύρος στα μούτρα, πιάνονται ξέρω εγώ στον καυγά και ένα γήπεδο έπεσε στον Αλέφαντο να τον φάει. Το τελειώσα σε μια ώρα. Ποιος Μανολάς ρε. Ο Μανολάς είναι αντιπαθής ρε. Αντιπαθέστατος είναι. Σαν μούρι δεν το βλέπεις. Μπορεί να συμπαθηθεί αυτός, μπορεί να κάνεις παρέα με τον Μανολά το Στέλιο. Μπορεί να κάνεις παρέα, να βγεις να πιεις καφέ με αυτά τα μούτρα. Αντιπαθής είναι. Έχω ακούσει, δεν το γνωρίζω. Σε τερμπακάρα, ο καλύτερος που έχω δει. Σε τερμπακάρα, ο καλύτερος Έλληνας που έχω δει. Ξέρω ότι ο μαύρος είναι η αδυναμία του κόσμου της ΑΕΚ. Ποιο, φυσικά είναι ο μαύρος. Αλλά έχω ακούσει τα καλύτερα για τον Μανολά, δεν το γνωρίζω. Σαν παίκτη, ρε, σαν όχι, και σαν άνθρωπο. Άσε, ρε, δεν σαν το γνωρίζω. Απαράτα με. Γεια σας παιδιά, λέει Μάνος Ολυμπιακός. Ναι. Γρηγόρης, χαρακτήρα της προβλέψης. Το Σάββατο πέσω τα μήνυμα, δεν πρόλαβα από πρακτορείο. Παρακάρι μου. Επίσης, εκεί έγινε και η τραγωδία με το ξενοδοχείο, στο Άσκολη, το ξενοδοχείο. Τι ξενοδοχείο, δεν κατάλαβα. Τι. Που καταπλακώθηκε από το χιόνι. Γι' αυτό δεν παίξαν μπάλα. Ναι. Μάλιστα. Το πρόβλημα της ΑΕΚ ήταν ο προπονητής. Θα δείτε πως η Ξάνθη θα χάσει το επόμενο μάτς με ΑΕΚ. Μπορεί. Λοιπόν. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Ο Μελισσαρίδης έστειλε το γραμματέα του. Θα ήθελα να ρωτήσω αν γνωρίζετε αν η ΑΕΚ θα πάρει στήρια για το μάτς με τον Ηρακλή 4 του Φλεβάρι. ΑΕΚ Ηρακλή. Δεν θα πάρει, όχι. Εδώ. Ναι. Αφού πέπεσε ξύλο πρόπερση. Ο γιος Αρδίζογλου, αν έμενε στην Ακαδημία της ΑΕΚ, θα ήταν ανέκειο τρελός ο Αρδίζογλου, λέει ο Στέφανος. Ναι. Φίλε, αναφέρεις ένα πράγμα το οποίο δεν το γνωρίζουμε. Αν έχει στοιχεία γι' αυτό. Έπαιζε τερματοφύλακας ο γιος του Αρδίζογλου. Και τον διώξανε. Δεν ξέρω, πάντως δεν είναι τίποτα το σπουδαίο για να παίξει αλφα εθνική και τα λοιπά. Εντάξει. Δηλαδή τι λες, ότι τα λέει ο Αρδίζογλου αυτά επειδή ας πούμε ο γιος του δεν έπαιξε. Αλλιώς δεν θα τα έλεγε. Αλλιώς δεν θα τα έλεγε, αυτό λέει αυτός. Μπορεί να. Ακούμε όλες τις απόψεις. Μπορεί να βγει ο Μελισσανίδης. Ερώτηση κάνουμε. Ναι! Μπορεί να βγει ο Μελισσανίδης, θα στείλει το γραμματέα του και θα το στείλει αυτό εδώ. Ή να το στείλει ένας οπαδός. Θα το πούμε, θα δούμε την αντίθετη άποψη. Μου ήρθε ένα πολύ καλό μήνυμα στο προσωπικό μου λογαριασμό από ένα φίλο. Που μου λέει το εξής για τον Πάο, για την Ξάνθη. Για τον Πάο και την Ξάνθη. Τι λέει. Λοιπόν. Χαρακτηριστικά. Εάντε, πες το για. Λέει. Δεν ξέρετε τι γίνεται κάθε χρόνο με την Ξανθούλα. Και μας λέει και ο Κόμπλες. Θα φτιάξω εγώ ένα κωστάκι. Τι λέει. Το ερώτημα σας θα έπρεπε να είναι. Στο τέλος της χρονιάς θα είναι πεντάδα η Ξάνθη. Καλό ερώτημα. Ναι. Όχι. Δεν θα είναι. Γιατί πιθανόν να οικονομήσει η Ξάνθη στο δεύτερο γύρο. Και σε ποιον θα απολογηθεί. Στους 500. Και εγώ το ίδιο θα έκανα. Να πάω να κάνω τι. Να
να φωταγωγηθεί η πόλη που θα βγει Ξάνθη στην Ευρώπη με αυτούς τους κρύους τους ξανθιώτες. Πιο κρύοι άνθρωποι δεν υπάρχουν. Τέτοιοι κρύοι. Τόσο κρύοι άνθρωποι σαν τους ξανθιώτες δεν υπάρχουν. Στο λέω εγώ. Θα σε ξεμοναχιάσει κανένας μαυριδός. Άσε ρε μα ξεμοναχιάσει. Τον μαυριδός. Έχει τον ανθρωπάκο εκεί πέρα. Τον βρίζουν αόξ και αόξ. Τι αόξ ρε. Τοπικό ήσασταν αόξ. Άιντε να πούμε. Καλά. Τι καλά ρε. Επειδή δεν ταΐζει τους συνδέσμους ο Πανόπουλος, καλά κάνει. Είπα εγώ να ταΐσει. Ξέρω εγώ. Μήπως θέλει να τους ταΐσει. Να τον αγαπήσουν και αυτόνα. Γιατί εδώ πέρα το Σαββίδι, όταν τον είχε περιλάβει ο Βερίκιος, δεν τον αγαπήσανε ξαφνικά κάποιοι παοκάρκες. Μετά τι έγινε και τον αγαπήσανε. Μετά αγαπήσανε το Βερίκιο και το Σαββίδι. Όχι, το Σαββίδι τον αγαπήσανε ξαφνικά. Όταν την έπεσε ο Βερίκιος και όλο το αθηναϊκό σύστημα, ρεπόρτερ ορισμένοι, δημοσιογράφοι, παοκάρχες, οργανωμένοι οπαδοί, ερασιτέχνες και παλέμαχοι, κάνατε μόκο. Τώρα τι έγινε, αγαπήσατε το Σαββίδι, γιατί τι έγινε, έγινε ο Χουβαρντάς. Καμάθουμε, να ξέρουμε τι. Καλή ερώτηση. Α, καλή ερώτηση. Δεν ξέρετε τα πείτε όμως. Καλή, καλή ερώτηση. Ερώτηση. Όταν ακούω καλές ερωτήσεις, ψάχνω και καλές απαντήσεις. Διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Η κατασκευή του αγωγού TAP ξεκίνησε. Το σημαντικό αυτό έργο αρχίζει από εδώ, όπου στηβάζονται οι σωλήνες αγωγού πριν μεταφερθούν στα σημεία εξκαφής για να τοποθετηθούν στο υπέδαφος. Κατά μήκος της όδευσης, το έδαφος διαμορφώνεται κατάλληλα. Στη συνέχεια, και αφού πρώτα οι σωλήνες συγκοληθούν μεταξύ τους, γίνεται το άνοιγμα της τάφρου μέσα στην οποία θα τοποθετηθούν. Το χώμα φυλάσσεται για να χρησιμοποιηθεί στην αποκατάσταση του εδάφους. Αφού ολοκληρωθούν οι εργασίες προστασίας και ελέγχου, η τάφρος ξαναγεμίζει με το χώμα εξκαφής και γίνεται επαναφορά της ζώνης εργασίας στην αρχική της κατάσταση. Τέλος, τοποθετούνται σημάσεις που ενημερώνουν τον κόσμο για την ακριβή θέση του υπόγειου αγωγού. Σε λίγα χρόνια, ο αγωγός TAP θα διασχίζει υπόγεια αυτή την περιοχή και παρότι θα είναι αόρατος, τα ωφέλη του θα είναι ορατά σε όλους. Αρχικά σχεδιάσαμε το νέο πεντάθυρο Fiat Tipo. Μετά του δώσαμε την πιο απίστευτη τιμή της κατηγορίας του. Προσθέσαμε δυναμική σχεδίαση, ευρύχωρα εσωτερικό, 440 λίτρα χώρο αποσκευών, 6 αερόσακους, σύστημα ψυχαγωγίας U-Connect, air condition, χαμηλή κατανάλωση 3,7 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα και πολλά, πολλά περισσότερα. Το deal της χρονιάς από τη Fiat συνεχίζεται. Αποκτήστε το νέο πεντάθυρο Fiat Tipo στην καλύτερη τιμή της κατηγορίας του, από 12.990 ευρώ, με 5 χρόνια εγγύηση, 5 χρόνια οδική βοήθεια και με 99 ευρώ το μήνα. Νέο πεντάθυρο Fiat Tipo. Δίνοντας λιγότερα, αποκτάτε περισσότερα. Ανακαλύψτε το στην Fiat Σφακιανάκης. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 121, Πηλαία Θεσσαλονίκης. Ταξί, ταξί. Ολύμπου 78. Στον Τζαρουχά για πατσά, Στον Τζαρούχα, αλλά όχι και για πατσά, για φρεσκό μαγειρεμένο. Από μελιτζάνες ραγού μέχρι τζιγεροσαρμάδες. Δοκίμασε και ένα σαρδένι ανάμεικτο ψιλοκομμένο με μπόλικο κολαγόνο για την επιδερμή. Ίσως. Πάντως Τσαρούχας ή Τσαρούχας, ό,τι και να φας είναι εγγύηση. Εστιατόριο Πατσατζίδικο Τσαρούχα, Ολύμπου 78. 24 ώρες ανοιχτά και delivery στο 2310-271-621. Από το 1952, παράδοση. Θέλω τρέλα, θέλω πράγματα. Και πού θα τα βρει? Στο Princess Casino φυσικά. Την 5η 26 Ιανουαρίου υποδεχόμαστε τη Λένα Παπαδοπούλου στην κεντρική σκηνή του καζίνο για μια βραδιά γεμάτη χορό και τραγούδι. Και φυσικά κληρώσεις αξίας 337.000 ευρώ για όλο το μήνα. Princess Casino. Ζήσε το μεγαλείο. Θέλεις μέγιστες επιδόσεις και δυνατές εμπειρίες στο σεξ? Granus, το νοτικό για άντρες. Βελτιώνει τη στιτική λειτουργία. Επιβραδύνει την εξπερμάτιση. Granus, το νοτικό για
για άντρες. Φυτικό συμπληρώμα διατροφής χωρίς παρενέργειες. Διαρκεί πάνω από 48 ώρες. Γνωστοποιημένο στο νεό. Γκράνους, το νοτικό για άντρες. Έλα και εσύ στη χαρά της ζωής με σιγουριά και αυτοπεποίθηση. Γκράνους, το νοτικό για άντρες. Στα φαρμακεία. Για πληροφορίες 210-7628-711. Υπεύθυνος κυκλοφορίας πάνω στα Σινόπουλος. Έχεις όρεξη για μάθημα? Ήρθε! Αφήνοντας πίσω μόνο το παλιό όνομα, ξανασυστήνεται λοιπόν ως Μάθημα! Πιο ανανεωμένο, πιο ευχάριστο, με την ίδια ξεπέραστη ποιότητα που γνωρίζεις και εμπιστεύεσαι. Νέες γεύσεις, φρέσκες ιδέες και φυσικά νοστιμιές που εδώ και 3 περίπου χρόνια εγγυώνται τη μέγιστη ποιότητα και την ασυνακόνιστη γεύση των προϊόντων μας. Μάθημα! Μακρυγιάννη 74, Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 2310-6655. 590 και WhatsApp 6987 430 440. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Λοιπόν, εδώ είμαστε και πλέον οι γραμμές είναι δικές σας, το 2310-90-90 και πάλι 90-955 κενό. Το μήνυμά σου το 54-340. Μου φάγεσαι στυλό? Όχι, Σου φάγε ποτέ κάτι? Είναι δυνατόν? 955 κενό το μήνυμά σου το 54-340, Μετρόπολης 95,5 στο Facebook. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε αυτοί οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό ή όσοι δεν έχετε μονάδα στο κινητό. Υπενθυμίζω ότι μαζί μας είναι η αδερφή Κωνσταντινίδης, ο οποίος θα βρεις από το πιο μικρό ανταλλακτικό μέχρι και το πιο μεγάλο, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Το βρίσκεις, το τοποθετείς στο αυτοκίνητό σου ή στο βρίσκουν και το τοποθετούν οι ίδιοι. Σου δίνουν και έγραπτη εγγύηση ανοιχτά κάθε μέρα και το Σάββατο. Και όλα αυτά με ένα τηλεφώνο στο 85-27-27. Αφιερώσαμε ιδιαίτερο χρόνο στην Ξάνθη. Ιδιαίτερο. Ναι. Ναι. Και το αξίζει, πιστεύω. Αν βλέπετε κάτι διαφορετικό, εδώ είμαστε να τα ακούσουμε. Τα 3 εντάρια δικά σας, με 4 να είναι στην αναμονή και άλλους 2 να έχουν την ευχαίρεια να επικοινωνήσουν. Παρακαλώ. Χαίρετε. Χαίρετε. Πάμε λίγο προς τον κύριο Ραυτόπουλο. Κύριε Ραυτόπουλο, την προηγούμενη εβδομάδα έλεγε σε εύκολο πέρασμα του Ηρακλή από την Ξάνθη, το θυμάσαι, σου βγήκα στον αέρα και σου λέω 3-0, έπεσα έξω 3-1. Αφήνει το συμπονούμενο για περίεργο μάτς. Μην τώρα ψαχνόμαστε να μην ξαναπείς ότι έχει καλύτερο ο υλικό Ηρακλής και με τον Τζανετόπουλο, όπως μου έχεις πει τότε θα γυρίσει το μάτς. Πάει αυτό. Λες μια πόλη κρυόκολη. Εγώ είμαι μαζί σου. Είμαι μαζί μου. Δεν είστε κρυόκολη. Με τα 500 και τα 1000 εισιτήρια έχεις δίκιο ότι δεν πας πουθενά. Μαζί σου. Έχεις ποτέ κάτι να ψάξεις γιατί δεν έχει το κόσμο στο γήπεδο? Γιατί είστε κρυόκολλοι. Έχεις κρυόκολλοι. Κρυ. Όπου έχει γιορτές παλιάς πόλης, καρναβάλια το ένα το άλλο, κρυόκολλο δεν το λες. Καρναβάλια. Θα σου πω ένα γκάλο που έκανα εγώ πριν από. Ρε, με μένα μιλάει, ρε. Άσε τι έκανε γκάλο. Με μένα μιλάει, ρε φίλε. Έκανε γκάλο από αυτό. Θα το πει όταν. Δεν είστε κρύοι άνθρωποι, ρε. Κρύα πόλη, ρε. Τι όμορφιά έχει αυτή η Ξάνθη. Τι όμορφιά έχει η Ξάνθη. Ναι. Καλά, εντάξει, γραφικό γίνεσαι. Εγώ είμαι γραφικό. Μια θλίψη είναι, ρε Ξάνθη. Πιο γραφικός είναι, ρε φίλε. Πιο γραφικός είναι την παλιά μας πόλη είσαι. Αλλά τα αφήνω αυτό το κομμάτι. Ποια παλιά πόλη και νέα πόλη? Πιάσει μια συννεφιά, πέσουμε από τα μπαλκόνια, ρε. Τρελάθηκες να μου. Ναι, ρε, μίλησε για Θεσσαλονίκη, ρε παιδιά. Που να μιλείς για Θεσσαλονίκη, ρε. Έχεις τέτοια παραλία, ρε. Θα βλέπεις τον Όλυμπο απέναντι χιονισμένο. Πάσε, βλέπεις τους μιναρέδες εκεί πέρα. Το ίδιο βλέπεις εδώ τους μιναρέδες. Τον ίδιο τον Όλυμπο τώρα. Έχετε εκεί τον άνθρωπο 25 χρόνια. 500 εισιτήρια σας έχει Αλφα Εθνική. Τον ανθρωπάκο να πούμε. Σας έκανε γήπεδα, σας έκανε ξενοδοχεία. Σας έκανε ομάδα. Τι να σας κάνει άλλο? Αλφα Εθνική 25 χρόνια. Τι θέλετε? Ξέρεις πώς είναι το μεμονωμένο εισιτήριο στην Ξάνθη? Πώς είπατε? Πώς είναι το μεμονωμένο εισιτήριο στην Ξάνθη? Το διαρκείας πόσο είναι? 125 χωρίς το κύπελο. Πόσο είναι το διαρκείας? 125 χωρίς το κύπελο. Πολλά είναι. Πολλά είναι, να δεις την Ξάνθη Αλφαεθνική. Να δεις Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ. Οπότε. Ρε, άκουσε με λίγο, ρε. Μην βιάζεσαι, ρε. Μην βιάζεσαι. Καταρχήν εδώ δεν υπάρχουν παιδικές κερκίδες και τέτοια. Ο πιτσιρικάς πληρώνει 7 ευρώ μέχρι τα 15 του. Από 15 χρονών και πάνω, ο πιτσιρικάς πληρώνει κανονικά 15 ευρώ. Ολοκλήρωσε, πού θέλει να καταλήξει. Στον παιδό το πάω στον πιτσιρικά, ρε. Δεν θα πληρώσει.
Ρε, με παιδικές κερκίδες ελάρισαν σε αγρίνες. Θα καταλήξεις κάπου. Λοιπόν, κάτσε να δούμε. Για να καταλάβεις ένα πράγμα. Ό,τι και να γίνει, όσο χολή και να βγάζεις αυτό, γιατί βγάζεις χρόνια χολή, από τον παράσμι με τον Ολυμπιακό Βόλτ, το θυμάσαι. Βγήκαν και σε ξεφτύλισαν όλοι τους ανθιώτες. Τι ξαδιώτες να ξεβλέπετε βρε κρύ. Έχετε τον Πανόπουλο εκεί άρχοντα και πάτε 500 άτομα. Εκεί ψηλά θα με βλέπεις να πηγαίνω τον Άρη σου, να τον πηγαίνω Κολοφεράτζα. Τα λέμε. Φαντάσου λοιπόν, πας Κολοφεράτζα τον Άρη των 400.000 και 300.000 φιλάθλων, η Ξανθούλα, η καταθλιπτική πόλη, εντάξει, σας πάει Κολοφεράτζα τον Άρη και εσείς τον Πανόπουλο δεν το στηρίζετε. Φαντάσου τι άνθρωποι είστε. Παρακαλώ. Ποδοσφαιρικά εννοώ, γιατί σαν άνθρωποι μπορεί να είστε καλοί. Ποδοσφαιρικά μιλάω εγώ. Καλημέρα. Να πάμε. Να πάμε, ναι. Ναι. Μάλιστα. Ναι. Ναι. Έλα. Ωστά. Έλα, φίλε. Προηγουμένως έλεγες κάτι για τον Μελισσανίδη. Μάλιστα. Λοιπόν, ο Μελισσανίδης είναι ο καλύτερος παράγοντας που υπάρχει στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Εσύ τι ομάδα είσαι? Εξής. Εγώ τι ομάδα είμαι? Ναι. Εγώ είμαι απ' έξω. Τι απ' έξω, ρε φίλε, άμα δεν είσαι ΑΕΚ, πώς μιλάς? Δεν είμαι, γιατί ξέρω την ιστορία του. Τι ξέρεις την ιστορία του? Εσύ τι ομάδα είσαι? Ε? Τι ομάδα? Εγώ είμαι Τσέλσι. Είσαι? Τσέλσι. Τσέλσι είσαι? Ναι. Μάλιστα. Ξέρεις λοιπόν, την ιστορία του Μελισσανίδη, σαν τι τη ξέρεις? Ξέρω την ιστορία της ΑΕΚ και άκουσα τον πρώτο. Βράμα δεν ήταν ο Καράς? Τη δεκαετία του 90 ο Μελισσανίδης 8ος άβγαινε. Κάνεις λάθος, Κωστάκη, γιατί ο Μελισσανίδης όταν είχε στην Νίκαια ήταν στον Ιωνικό, ήταν η κορυφή. Ο Ιωνικός είναι Ιωνικός, ρε φίλε. Άλλο Ιωνικός, άλλο ΑΕΚ. Το ίδιο είναι. Βάζεις τον Ιωνικό με την ΑΕΚ, το ίδιο πράγμα. Είναι άρχοντας. Εγώ δεν αμφιβάλλω ότι είναι άρχοντας. Σαν παράγοντας όμως είναι λίγος. Όχι, κάνεις λάθος. Μεγάλο λάθος. Πώς κάνω λάθος, ρε φίλε? Σε διαγώνισμα, άμα τους βάρεις με 20 θα βγει αυτός. Οι άλλοι θα μείνουν στα ίδια. Την ΑΕΚ την έχει 50 πόντους πίσω από τον Ολυμπιακό. Υποτίθεται ότι. Όχι, υποτίθεται. Το Μαρινάκι το διαγωνίζεται σαν επιχειρηματία. Πώς? Είναι και το κυπελάκι. Και άλλοι εδώ τη πόλη μα που ρίξαν τα εκατομμύρια είναι από κάτω. Από πού κάτω είναι? Τα λεφτά δεν παίζουν ρόλο. Σκοπός είναι να έχει μυαλό. Φυλάκουσε να διαθέσει Κωστάκη. Αυτή η ΑΕΚ που θα ερχόταν να χτυπήσει το πρωτάθλημα δεν υπάρχει πουθενά. Τώρα, εάν εσύ βολεύεσαι, αν είσαι ΑΕΚτής και βολεύεσαι με την ΑΕΚ τέταρτη και πέμπτη, είναι δικαίωμά σου. Τέταρτη και τρίτη την είχε και ο Ζαβυρόπουλος στην ΑΕΚ. Αλλά, βλέπω και τα δισεκατομμύρια που ξοδεύονται και είναι τελευταίοι. Λοιπόν, ο Μελισσανίδης, σου λέω και πάλι, είναι άρχοντας και νοικοκύρης. 28 του μήνα όλοι είναι κασέροι πληρωμένοι. Από φροντιστέ μέχρι. Καλέ μου άνθρωπε, άρχοντας και νοικοκύρης και τίμιος στις πληρωμές είναι και ο Σαββίδης. Μπάλα δεν ξέρει. Ο δικός σου ξέρει μπάλα. Άκου. Ο δικός σου, άμα ξόδευε αυτά που ξόδεψε ο Σαββίδης, θα έκανε πρωταθλητισμό. Δεύε αυτά που ξόδεψε ο Σαββίδης, θα έκανε πρωταθλητισμό. Δεύε αυτά που ξόδεψε ο Σαββίδης, θα έκανε πρωταθλητισμό. Δεύε αυτά που ξόδεψε ο Σαββίδης, θα έκανε πρωταθλητισμό. Δεύε αυτά που ξόδεψε ο Σαββίδης, θα έκανε πρωταθλητισμό. Δεύε αυτά που ξόδεψε ο Σαββίδης, θα έκανε πρωταθλητισμό. Δεύε αυτά που ξόδεψε ο Σαββίδης, θα έκανε πρωταθλητισμό. Δεύε αυτά που ξόδεψε ο Σαββίδης, θα έκανε πρωταθλητισμό.